Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα υποδεχθούμε στο στούντιο αυτή τη φορά τον επόμενο μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κύριος Κώστας Ξενόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, με την παράταξη Θεσσαλονίκη Πόλη Ανάποδα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ξενόπουλε. Πόλη Ανάποδα, Δύναμη Ανατροπής. Είμαστε δύο σχήματα δημοτικά, τα οποία κάναμε μια εκλογική σύμπραξη και έχουμε και μια στενή σχέση και συνεργασία και σε όλα τα επίπεδα. Καλό σας απόγευμα, λοιπόν. Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να πούμε τώρα ότι εσείς έχετε την πρωτοτυπία ότι αλλάξατε τον εκπρόσωπό σας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν ο κύριος Γαζάκης, ο Αντώνης. Παρετήθηκε όχι για κάποιο προσωπικό του λόγο, αλλά γιατί πιστεύετε, είχατε αποφασίσει και από πριν βεβαίως, ότι πρέπει να μοιράσετε τη θητεία. Πείτε μας λίγο έτσι, γι' αυτό, ναι. Και ακολουθεί άλλη μια εναλλαγή. Οπότε εσείς για πόσο καιρό θα είστε? Το σπάσαμε σε 3-16 μήνα, οπότε να βγει όλη η θητεία. Ήταν ο Αντώνης ο Γαζάκης, τώρα είμαι εγώ και του χρόνου τον Ιούνιο θα παραιτηθώ εγώ και στη θέση μου, τη θέση μου θα πάρει η συντρόφισσα Λουκία Αργυριάδου. Όλο αυτό ήταν προαναγγελμένο από την προεκλογική περίοδο, ότι σε περίπτωση που εκλέξουμε έστω και έναν δημοτικό σύμβουλο ή δημοτική σύμβουλο, θα υπάρξει εναλλαγή, και αυτό έχει να κάνει με μια πολιτική απόφαση και αντίληψη. Το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν εκλέγονται στα όργανα, δεν εκλέγονται προσωπικά, γι' αυτό και δεν υπάρχει η λογική του να έχουμε και προσωπική κάρτα προεκλογικά, δεν πρημοδοτούμε κάποιον επικεφαλής, και το ότι ο Αντώνης ο Γαζάκης ήταν τυπικά επικεφαλής ήταν νομική υποχρέωση, δεν θα μπορούσαμε να κατέλθουμε χωρίς να υπάρχει στις εκλογές, χωρίς να υπάρχει κάποιος επικεφαλής. Έχει να κάνει με μια αντίληψη, το ότι αυτό που εκφράζουμε και ο Αντώνης και εγώ και στη συνέχεια η Λουκία ή οποιοδήποτε άλλος ελπίζουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει να κάνει με το ότι εκφράζουμε την συμφωνία, την αντίληψη που έχουμε για την πολιτική, δεν είναι προσωποκεντρική. Εμείς ήρθαμε, συμμετείχαμε στα κοινά του Δήμου και πριν εκλεγούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν παράταξη. Τώρα και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζουμε μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη για τα πράγματα, για το πώς πρέπει να είναι και να λειτουργεί μια πόλη εξυπηρετώντας τις ανάγκες των εργαζόμενων και των νέων και των συνταξιούχων, ολόκληρου του λαού μιας μεγάλης πόλης όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό το λόγο τηρήσαμε την προεκλογική μας δέσμευση που είχε να κάνει με την αναλλαγή του εκπροσώπου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, πέρσι το είχε κάνει και το Γιώργος Σορακάς με το Μένουμε Θεσσαλονίκη. Στην προηγούμενη θητεία. Ναι, πέρσι λέω, στην προηγούμενη θητεία. Ναι, τον είχε ακολουθήσει ο Κωνσταντίνος ο Σεβρής. Σωστά. Οπότε, επειδή αναφερθήκατε τώρα και για το μέλλον, κύριε Ξενόπουλα, θα σα ρωτήσω λίγο κάτι. Ξέρουμε ότι οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα γίνουν με το όριο του 3%. Οπότε, πάρα πολλές από τις παρατάξεις που τώρα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαν πάρει πολύ πιο κάτω από το 3% και εξέλεξαν τον εκπρόσωπό τους. Αυτό δεν θα συμβεί την επόμενη φορά λόγω του 3% που θα καταφέρουν να το πιάσουν, πράγμα δύσκολο γιατί είναι και τόσες πολλές. Έχετε συζητήσει με τους συνεργάτες σας το τι θα κάνετε στις επόμενες εκλογές, αν θα συμμαχίσετε και με άλλους, πώς θα κατέβετε, αν θα κατέβετε κτλ.? Μάλιστα. Εδώ να μου επιτραπεί και ένα σχόλιο για τον απαράδεκτο κατά την άποψή μας νόμο για την αυτοδιοίκηση του κυρίου Βορύδη. Θεωρούμε το ότι σαν νόμο συνολικά έχει ακραία αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Ένα είναι αυτό που είπατε, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Σε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, και το ποσοστό που πήραμε εμείς που ήταν κοντά στο 2, σημαίνει χιλιάδες συμπολίτες μας ότι θέλουν να ακούγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή η φωνή. Και δεν μιλάω μόνο για εμάς, μιλάω για όλους τους εκπροσώπους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι έχουν ποσοστό μικρότερο του 3%, πολλοί εκ των οποίων είναι και μέλη της διοίκησης αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το τι θα κάνουμε εμείς στο μέλλον, είναι μια κουβέντα που έχει ανοίξει και στο εσωτερικό των σχημάτων μας. Υπάρχουν και άλλα σχήματα της ριζοσπαστικής και της αντικαπιταλιστικής και εν γέννη της αριστεράς, τα οποία κατήλθανε με ξεχωριστά ψηφοδέλτια στο Δήμο. Επειδή με αυτούς τους ανθρώπους και όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει τόσο έντονα όσο σε άλλες παρατάξεις το προσωπικό στοιχείο είτε της προβολής είτε οτιδήποτε άλλο. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ανταγωνιστές, τους συντρόφους, βρισκόμαστε ούτως ή άλλως στο δρόμο που για μας εκεί καταρχάς γίνεται και γεννιέται η πολιτική, στους δρόμους, σε συλλόγους, σε σωματεία.
Προφανώς υπάρχουν σκέψεις και μια ανοιχτή κουβέντα πώς θα μπορούσαμε στις επόμενες εκλογές να έχουμε συνεργασία με κάποια από αυτά τα σχήματα ή και με οργανώσεις και ανθρώπους και αγωνιστές μεμονωμένα οι οποίοι δεν ανήκουν σε κάποια οργάνωση ή δημοτικό σχήμα, ώστε στις επόμενες εκλογές να κατέβουμε με μια ευρύτερη βεντάλια δυνάμεων, οι οποίοι είναι βέβαια σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τον οποίο εκφράζουμε και μέσα από τον οποίο εκφραζόμαστε και εμείς. Προφανώς, βέβαια. Τώρα, συμπληρώνονται περίπου 2 χρόνια διοίκησης του Κωνσταντίνου Ζέρβα στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ένας ανεξάρτητος δήμαρχος επελέγει από το λαό της Θεσσαλονίκης να αναλάβει την διοίκηση του Δήμου. Κάτι πρωτόγνωρο, θα λέγαμε, γιατί συνήθως έχουν κάποια κομματική στήριξη οι υποψήφοι δήμαρχοι και οι προηγούμενοι, και ο Μπουτάρης, και ο Παγιωργόπουλος, και ο Κούβελας, και ο Κοσμόπουλος. Τα θυμάστε κι εσείς, αν και είναι άρρωστα ηλικία. Οπότε, ένας ανεξάρτητος δήμαρχος έχει επιλεγεί. Ανταποκρίθηκε, πιστεύετε, στις προσδοκίες των ψηφοφόρων του, και πώς κρίνετε εσείς τη θητεία του, τι πρόσημο βάζετε? Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι εμείς θεωρούμε ότι ο κύριος Ζέρβας δεν είναι ανεξάρτητος δήμαρχος, κατεφημισμών είναι ανεξάρτητος κατά την άποψή μας. Θεωρούμε ότι είναι απόλυτα εξαρτημένος, όχι από κάποιο κόμμα, ντε και καλά, αν και σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, κατά την άποψή μας, έχει αποδείξει δυστυχώς ότι έχει ένα στήρο ακολουθητισμό στις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Και ως εκ τούτου μπορεί να μην είχε την επίσημη στήριξη του συγκεκριμένου κόμματος προεκλογικά. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι η ανεξάρτητη πολιτική δεν έχει να κάνει μόνο με το αν θα πω ότι εγώ είμαι στην Ανταρσία ή στο ΛΑΕ ή στο ΚΚΕ ή σε κάποιο κόμμα. Έχει να κάνει το εξαρτημένος ή ανεξάρτητος στην πολιτική, κατά την άποψή μας, έχει να κάνει με το αν αποφασίζουμε, αν εξαρτιέται η θέση μας από την εξυπηρέτηση της πλατιάς κοινωνικής πλειοψηφίας που, κατά την άποψή μας, πλήττεται κιόλας όλο το διαχρονικά, αλλά ειδικά τα μνημονιακά χρόνια από το 2010 και μετά, ή όχι. Κατά την άποψή μας, και με αυτό το κριτήριο, θα, πέρα από το αν είναι ή όχι ανεξάρτητος ο κύριος Ζέρβας και η διοίκηση. Πάντως, εδώ και η παράταξη επίσημη που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Γάκης, σε πολλά κατά ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν υπέρ σε πολλά. Εντάξει, αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει και με κάτι το οποίο σύσσωμη αντιπολίτευση και η παράταξη του κυρίου Γάκη ζητάμε επίμονα και πριν αναλάβω εγώ, που είχε ξεσπάσει η πανδημία και τα δημοτικά συμβούλια γίνονται διαδικτυακά και χωρίς προβολή από τη δημοτική τηλεόραση, βλέποντας από μέσα το πώς κινούνται καθεστωτικές για μας παρατάξεις, ασχέτως αν έχουν κάποιες επιμέρους διαφωνίες και στο Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζονται πίσω από κάποιον άλλο επικεφαλής. Πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί ο κύριος Γάκης ή ο κύριος Ορφανός να ψηφίσουν κατά σε κάτι. Παρόλα αυτά, θα μοιραστούν, κατά την άποψή μας, και αποδεικνύεται κιόλας από το τι περνάει και τι όχι τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι ψήφοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους αυτών των παρατάξεων, ώστε αν κάτι είναι μια κεντρική επιλογή και άπτεται και του κεντρικού πολιτικού σκηνικού και είναι κεντρική επιλογή και της κυβέρνησης και της συγκεκριμένης διοίκησης Σέρβα, τελικά να περάσει. Οπότε, με αυτά τα κριτήρια, θα έλεγα ότι συγγνώμη, και βλέποντας και πώς είναι η καθημερινότητα του δημότη και της δημότησας στην πόλη μας, εμείς κρίνουμε το έργο του κυρίου Ζέρβα ως βαθμολογώντας το, θα έλεγα, κάτω από τη βάση. Πολύ κάτω από τη βάση. Τόσο χαμηλά το βάζετε. Ναι. Οπότε αρνητικό πρόσημο βάζετε. Προφανώς. Ναι, σίγουρα ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο προέκυψε κατά τη διάρκεια της θητείας του κυρίου Ζέρβα και της δικιάς μας, αλλά και σε όλη τη χώρα, ήταν το ζήτημα της πανδημίας. Φυσικά. Νομίζω ότι εκεί πέρα η επιλογή της διοίκησης Ζέρβα να τηρήσει αυτόν τον στήρο ακολουθητισμό που είπα στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είχε τα τραγικά αποτελέσματα για, για την πόλη μας. Τι προτείνατε εσείς να κάνει ο κ. Ζέρβας, να κάνει τι? Ναι, μάλιστα. Αυτό το οποίο από την αρχή εμείς λέγαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στο δρόμο, στις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει και όλα αυτά. Αυτό το οποίο εμείς λέγαμε από την αρχή και σαν δημοτική παράταξη, αλλά και συνολικά σαν πολιτικός χώρος, είναι ότι οι πρώτοι που πρέπει να ακούσουμε για την πανδημία είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι τους οποίους μας καλούσαν να χειροκροτήσουμε. Είναι οι υγειονομικοί, είναι οι επιστήμονες. Όταν από την πρώτη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, όταν ξέσπασε η πανδημία, έχουμε 2 κλειστά νοσοκομεία
μεγάλα, τα οποία τα έκλεισαν, ας πούμε, τα είχε κλείσει ο κύριος Γεωργιάδης, θυμάστε, ας πούμε, που δεν ήθελε την Παναγία και το Λιμοδόμ, ποιο μάλιστα, λέτε. Μάλιστα, τα οποία δεν ήθελε να του πάρει και τη δόξα η Τρόικα, έτσι, να τα... Αλλιώς το είχε πει, εντελώς διαφορετικά το είχε πει. Και η Παναγία, ας πούμε, είναι ιδιωτικό νοσοκομείο, άμα θυμάστε, δεν είναι δημόσιο. Σίγουρα. Απλά αυτό που θέλω να πω και είναι η ουσία, νομίζω, στην οποία πρέπει να κρίνουμε και τη διοίκηση Ζέρβα και εμάς που λέμε ό,τι λέμε, έτσι, όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Για να μην αφήνουμε εντυπώσεις, θέλω να το πω αυτό. Ο κ. Γεωργιάδης είχε πει ότι αν χρειαστεί να κάνει απολύσεις ως Υπουργός Υγείας, θα τις κάνει γιατί πρέπει να γίνουν. Δεν θα περιμένει να το πει ο Τόμψεν για να του πάρει τη δόξα τώρα, αν χρειαστεί. Να σας θυμίσω ότι δεν έγιναν απολύσεις επί Γεωργιάδη στον χώρο της υγείας. Γίνανε κάποιες... Γίνανε μόνο για τους γιατρούς οι οποίοι ήταν και στο ΙΚΑ και ιδιώτες που τους είπε τι προτιμάτε, να μείνετε ιδιώτες ή στο ΙΚΑ. Δεν απέλησε κανέναν γιατρό όμως. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι, ναι, όχι, ισχύει, ναι. Αυτό σε ένα δεύτερο επίπεδο. Στην αρχή είχε βγει κάποιο fake με το οποίο φύγανε αρκετοί γιατροί. Το γνωρίζω λόγω του ότι είναι κάποιο πρόσωπο της οικογένειάς μου, ήταν σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιστρέφουμε στη συζήτηση μας για τη Θεσσαλονίκη. Και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που πιστεύουμε εμείς όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας για τον κύριο Ζέρβα και για τη διοίκησή του ήταν ότι συντάχθηκε με μια λογική η οποία εξύψωνε την ατομική ευθύνη του πολίτη. Και έβαζε τελικά στην άκρη τις κρατικές ευθύνες και το ότι η διαχείριση συνολικά τελικά, δηλαδή ακόμα και με τα lockdown, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πολλοί κόσμος τα θεωρούσε πρακτικά άχρηστα και νομίζω ότι αποδείχθηκε. Ενώ ο κόσμος στην αρχή, ασχέτως πολιτικής τοποθέτησης και ιδεολογικού. Και ιδεολογικής είχε τη δυνατότητα όμως ένας δήμαρχος της Θεσσαλονίκης προκειμένου να κάνει κάτι το διαφορετικό. Κατά την άποψή μας είχε. Κατά την άποψή μας είχε και θα πρέπει ο δήμαρχος, ο κάθε δήμαρχος κάθε πόλης, πόσο μάλλον μιας μεγάλης πόλης, η οποία καθορίζει πράγματα και στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, πρέπει σε κάποια στιγμή αυτό που λέμε να αποφασίσεις με ποιους πας και ποιους αφήνεις. Όταν, λέγω Σαββόπουλος, ακριβώς. Όταν οι υγειονομικοί, όταν οι επιστήμονες, αυτό που λέγανε ότι χρειάζεται πρωτοβάθμια υγεία για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοιου είδους πανδημία με ό,τι γνώσεις υπήρχαν στην αρχή. Όταν λέγανε ότι πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Όταν λέγανε ότι χρειάζονται προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι σε κεντρικό επίπεδο, κύριε Ξενοπουλέ. Βεβαίως. Απλά το θέμα είναι ότι ο κύριος Ζέρβας εξ αρχής συντάχθηκε με τις αποφάσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα της διαχείρισης της πανδημίας της κυβέρνησης, οι οποίες είχαν να κάνουν με μια, να το πω σε εισαγωγικά, κατασταλτική πολιτική. Να θυμίσω ότι με fake reportage κυρίως των μεγάλων καναλιών του κέντρου, από εικόνες της παραλίας και του Σέιξου. Το μόνο πράγμα το οποίο τελικά έκανε καλό από ό,τι λέγανε οι επιστήμονες, μιλάω για πέρυσι το Μάρτιο, στην πρώτη φάση της πανδημίας, κλείσανε και το πάρκο του και το δάσος του Σεϊξού να μην μπορεί ένας δημότης να πάει να περπατήσει και την παραλία της Θεσσαλονίκης που είναι από τους πολύ λίγους χώρους που έχουμε στην πόλη μας που μπορεί ένας δημότης, μια δημότησα να βγει να κάνει μια βόλτα, να πάρει λίγο αέρα, να αθληθεί. Αν κάποιος είχε συμφέρον να κλείσει και λέτε ότι ήταν fake news, εγώ λέω ότι δεν ήταν fake τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος είχε το συμφέρον. Θεωρείτε ότι κάποιος είχε συμφέρον να κλείσει η παραλία ή το Σεϊξού? Όχι, άμα θέλετε, και χωρίς να είμαι βέβαια υγειονομικός, η άποψή μου είναι ότι το πρώτο κομμάτι διαχείρισης της πανδημίας είχε να κάνει με έναν πανικό που έπιασε όλες τις κυβερνήσεις, όχι μόνο την ελληνική, μετά τα τραγικά γεγονότα της Ιταλίας στην Ευρώπη και ακριβώς επειδή ήταν διαλυμένα μετά. Στην Ελλάδα μετά από 10-12 χρόνια μνημονίων ήταν διαλυμένο το δημόσιο σύστημα υγείας και κυρίως η πρωτοβάθμια περίθαλψη, παραπάνω, λέτε, ναι. Αυτό η τρομοκρατία που δημιουργήθηκε και στους κυβερνώντες για να μην αρχίσουμε να μετράμε θύματα με τους ρυθμούς και τους αριθμούς του Μπέργαμου οδήγησαν σε κάποια κατασταλτικά μέσα και νομίζω ότι και το ξαναλέω και είναι σημαντικό αυτό, ότι ο ελληνικός λαός και στην πόλη και ο λαός της Θεσσαλονίκης επέδειξαν και πολλή ωριμότητα και πολλή υπομονή. Γίνανε όλα αυτά, ο κόσμος κλείστηκε μέσα, γι' αυτό και διατηρήθηκαν πολύ χαμηλά τα επίπεδα και των κρουσμάτων και των νεκρών στην πρώτη φάση. Παρ' όλα αυτά, από τη μεριά του κράτους, που εκεί, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε ένας δήμαρχος μιας πόλης σαν τη Θεσσαλονίκη, ειδικά, να διεκδικεί από την κεντρική εξουσία, ο κύριος Ζέρβας επέλεξε να είναι το μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους στη Θεσσαλονίκη. Αυτό του καταλογίζεται λοιπόν. Αυτό, ναι. Τώρα, το οποίο βέβαια δεν είναι ένας απλός καταλογισμός ευθύνων. Θεωρούμε ότι στη Θεσσαλονίκη που μέτρησε δυστυχώς εκατοντάδες νεκρούς, είναι από τις πρώτες πόλεις στη χώρα σε νεκρούς από COVID, είναι εγκληματική
Μάλιστα. Κατά την άποψή μας αυτή η πολιτική. Τώρα, επειδή τις τελευταίες μέρες έχουμε φιλοξενήσει αρκετούς επικεφαλείς παρατάξεων εδώ της πόλης μας και τους έκανα την ίδια ερώτηση, την κάνω και σε εσάς, αν με αυτά που μας είπατε, νομίζω την γνωρίζω ήδη την απάντηση, αλλά θα την κάνω την ερώτηση, ότι σε λίγες μέρες από τον νόμο είναι υποχρεωμένος, έπρεπε ήδη να το έχει κάνει, να κάνει κάποιον ανασχηματισμό ο κύριος Ζέρβας. Ναι. Έχει έρθει σε επαφή με εσάς, μήπως για κάποια αντιδημαρχία ή κάποια συνεργασία? Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Μάλιστα. Είστε σαφέστατος, κύριε Ξανόπουλε. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, γίνεται μέσω διαδικτύου το Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς που παλιά ερχόμασταν ως δημοσιογράφοι και το παρακολουθήσαμε, τώρα δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε γιατί και από το YouTube λίγο είναι κουραστικό. Τι έχετε γνωρίζετε αυτές οι καταγγελίες που υπάρχουν για διορισμούς συμμετέρων στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Κόρη του αντιδημάρχου του κ. Λιακόπουλου, παιδιά και συνεργάτες συνεργατών του ευρύτερου κύκλου κτλ. Προφανώς έχουν φτάσει στα αυτιά μας και εμάς όλα αυτά. Σε διάβια έχουν βγει, δεν είναι δηλαδή. Ναι. Δεν είναι φήμες. Γενικά η άποψή μας για όλο αυτό το σκηνικό, και εκεί έχει να κάνει και λίγο με αυτό που λέγαμε και στην αρχή, το ότι ο κύριος Ζέρβας, ο οποίος προσωπικά μπορεί να μου είναι και πάρα πολύ συμπαθής, και που λέγαμε ανεξάρτητος και τέρμα η παλιά λογική, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, Ανταρσία, ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά, νομίζω ότι ακριβώς εκεί και η διοίκηση του κυρίου Ζέρβα κουβαλάει αυτή την πολύ παλιά, πολύ παλιακιά και ξεφτισμένη και ξοφλημένη κατά την άποψή μας πολιτική λογική του βολέματος. Δεν έχει να κάνει μόνο με το άμα μπορεί να διοριστήκε ή όχι, μπορεί να δικαιούτανε και να το κάνει. Έτσι. Είναι νόμιμο, απλώς λέμε σίγουρα. Αν δόθηκαν ευκαιρίες είναι και σε όλη άλλους. Αυτή η κουβέντα του αν είναι νόμιμο, ότι είναι νόμιμο, αν είναι και ηθικό και όλη αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει και λίγο παλιότερα. Θέλω να διευκρινίσουμε ότι δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση σε καμία νομιμότητα των συμβάσεων αυτών. Ακριβώς. Όχι, έχει να κάνει με μια παλιακιά κατά την άποψή μας αντίληψη η οποία έχει πληγώσει τα μέγιστα την ελληνική κοινωνία ακόμα και στο επίπεδο... Αυτό το θέμα που λέτε ότι δεν σας ικανοποιεί, θα το φέρατε προς συζήτηση, κάνατε κάποιες ερωτήσεις, το θίξατε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Εμείς συγκεκριμένα όχι προς το παρόν. Θα το κάνετε? Κοιτάξτε, εμείς το πώς παρεμβαίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πέρα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Έχει μια βαρύτητα τέτοια ώστε να ασχοληθείτε, αυτό σας ρωτάω. Επί του προσωπικού σίγουρα όχι. Σαν πολιτική αντίληψη, επειδή κάθε φορά όταν είναι να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, συλλογικά έχουμε δημοτική ομάδα και αποφασίζουμε, μπορεί σε κάποια μεταγενέστερη φάση να αποφασίσουμε ότι πρέπει και αυτό, και το ξαναλέω, μόνο ως πολιτική αντίληψη, έτσι, ότι θα πρέπει να το αναδείξουμε θέλοντας να πούμε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Πάμε όμως σε άλλο μεγάλο θέμα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, στο οποίο δεν έχει δοθεί και η δημοσιότητα, αν μου επιτρέπετε, που θα έπρεπε να δοθεί, και μιλάω για το θέμα της ηλεκτρονικής επίθεσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πώς σχολιάζεται αυτό? Μάλιστα. Να πούμε κιόλας ότι εκείνες τις ημέρες προσωπικά και ο κύριος Δήμαρχος έκανε ένα γύρο τηλεφωνημάτων, μας ενημέρωσε όλους. Μας είπε ότι και προσωπικά με πήρε ως επικεφαλής αυτή την περίοδο ότι υπήρξε αυτή η κυβερνοεπίθεση που όλοι μάθαμε, ότι μέχρι στιγμής και όταν είχαμε επικοινωνήσει δεν είχε δημιουργηθεί κάποια βλάβη η οποία ήταν μεγέθους να προβληματίσει το Δήμο, και το ζουμί της όλης υπόθεσης ήταν ότι θα χρειαστεί το αμέσως επόμενο διάστημα, ζήτημα το οποίο ήδη είχε τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχε περάσει, να υπάρξει μια αναβάθμιση στην ηλεκτρονική θωράκιση του Δήμου, και με αυτόν τον τρόπο στο μέλλον να μην είστε ικανοποιημένος από τις εξηγήσεις που έχουν δοθεί, γιατί από ό,τι μας λένε Windows XP είχε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, είναι μια συνολική κατάσταση απαξίωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν έχει να κάνει με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι γενικότερα... Έχει να κάνει με μια πολιτική επιλογή όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων, από τη συγκυβέρνηση Πασόκ, Νουδού Λάος, μέχρι και το ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη θητεία, που με τους νόμους του Κλισθένη και του Καλλικράτη, κατά την άποψή μας, πολύ συνειδητά αποδυναμώνουν και απαξιώνουν τους δήμους και τις κοινότητες, και ως αποτέλεσμα να έχουν ακόμα περισσότερο εξαρτημένες από την κεντρική εξουσία και στη χρηματοδότηση και στις... Για τα ποσά που ακούγονται τώρα, επειδή είπατε για χρηματοδότηση, ότι θα δοθούν πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά υπολογιστών, αντιβάιρους και όλα αυτά.
Εντάξει, αυτά είναι νούμερα τα οποία μπορεί να μας ακούγονται μεγάλα. Mm-hmm. Έτσι, σε κουβέντες που είχαμε και στο εσωτερικό των σχημάτων μας, δεν είναι παράλογα για ένα τόσο μεγάλο Δήμο. Βέβαια. Γιατί έχει πολλές υπηρεσίες, δεν είναι μόνο το Δημαρχείο. Το ζήτημα είναι για οποιοδήποτε λόγο και αν δίνονται χρήματα σε ένα Δήμο, το πρόσημο να είναι αυτά να εξυπηρετούν τελικά τους Δημότες και τις Δημότησες. Γι' αυτό το λόγο. Μπορεί και κάποιος που παρακολουθεί ακόμα και με το δύσκολο τρόπο του YouTube τα Δημοτικά Συμβούλια να δει ότι εμείς μπορεί να αντιτασσόμαστε, να καταψηφίζουμε κάποια τέτοια ζητήματα. Όχι ντε και καλά θεωρώντας ότι είναι τεράστια ή παράλογα τα ποσά αυτά. Θεωρούμε ότι θα πρέπει κεντρικά κρατικά να υπάρχει και στη συνέχεια από εκεί και πέρα και στους Δήμους να υπάρχουν οι υπηρεσίες αυτές και οι δυνατότητες, οπότε όλο αυτό το σκηνικό να γίνεται με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη και με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Αυτό έχει να κάνει όχι τόσο στην αγορά εξοπλισμού, απλά είναι μια συνολική αντίληψη με την οποία κινείται και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αλλά και συνολικά νομίζω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως. Που έχει να κάνει με το ότι να δούμε για παράδειγμα ότι ακόμα και μια πολύ απλή μελέτη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναγκάζεται να τη δώσει σε ιδιωτικά γραφεία. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να έχει ο ίδιος τη δυνατότητα να κάνει τέτοια μελέτη. Βέβαια, και τις μελέτες και τελικά τα τεχνικά έργα. Mm-hmm. Θεωρούμε απαράδεκτο και θεωρούμε ότι στην ουσία, όχι προσωπικά από τον κύριο Ζέρβα, και η προηγούμενη διοίκηση του κυρίου Μπουτάρη και οι πιο προηγούμενες. Αυτό που κάνουν είναι να είναι μεσάζοντες για μεγαλοσυμφέροντα μεταξύ του κεντρικού κράτους και των μεγάλων κεντρικών συμφερόντων. Μάλιστα. Νομίζω ότι, συγγνώμη κιόλας, πάρα πολύ έντονα στην πόλη μας, επί πάρα πολλά χρόνια, αυτό το ζούμε και με την τραγική κατάσταση με το μετρό. Το μετρό, το οποίο ελπίζουμε τώρα που καλώς ή κακώς λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, να δούμε τα έργα να γίνονται και να λειτουργήσει ο σταθμός Βενιζέλου και να λειτουργήσει το μετρό γενικότερα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Προφανώς είστε σκεπτικός και αντίθετος με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά έχει ληφθεί και δεν αλλάζει, οπότε με αυτή θα κινηθούμε. Απόλυτα, και θεωρούμε ότι υπάρχει και ένα σκάνδαλο πίσω από την απόφαση, καθώς το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για να ληφθεί αυτή η απόφαση, η οποία όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε και μετά τις ανακοινώσεις του ΣΤΕ, ήταν οριακή. Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι αν δεν τελειώσει μέχρι το 2023, θα πρέπει να αποδοθούν πίσω τα περίπου 750 εκατομμύρια τα οποία έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ λίγες ημέρες μετά. Ερήτρες, βεβαίως, ναι, και πολύ λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Μενδώνη στη Βουλή είπε ότι υπάρχει παράταση μέχρι το 2025. Μάλιστα. Θεωρούμε δηλαδή ότι η όλη υπόθεση ενέχει και σκάνδαλο και οικονομικό και κατά βάση πολιτικό. Και εμείς δηλώνουμε ότι με όλες μας τις δυνάμεις θα αντιταχθούμε στην απόσπαση, στο έγκλημα της απόσπασης. Δεν θα είναι όμως μόνο να αντιταχθείτε, κύριε Ξενόπουλε. Κατά τη γνώμη μου, εφόσον λέτε ότι υπάρχει ως μη σκανδάλου, εκεί θα πρέπει να το ερευνήσετε και να κάνετε ερωτήσεις, καταγγελίες. Ήδη κινούμαστε σε αυτό το επίπεδο και εμείς. Και μάλιστα πέρα από τις πολιτικές δυνάμεις και οι συνδικαλιστικοί χώροι και οι αρχαιολόγοι και οι οικονομολόγοι, οι οποίοι θεωρούν το ίδιο πράγμα με μας, ότι υπάρχει μια σκανδάλου στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάντως, επειδή μιλούσαμε πριν για την κυβερνοεπίθεση, να πω σε αυτό το σημείο, κύριε Ξενόπουλε, ότι την Δευτέρα στις 4 η ώρα θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Αβαρλή να μας τα εξηγήσει. Αυτό είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Να μας τα εξηγήσει για να πει και αυτό την άποψή του για όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Κύριε Ξενόπουλε, πραγματικά είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Είχα και άλλα πράγματα να σας ρωτήσω, δεν προλαβαίνω. Αλλά ελπίζω στη σεζόν αυτή να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε έτσι τακτικά για να μας μεταφέρετε και τις δικές σας απόψεις, βεβαίως, από την παράταξή σας στη Δημοτική Παράταξη. Αλλά να μιλάμε και για τα προβλήματα της πόλης και ενδεχομένως να προτείνουμε και κάποιες λύσεις. Και ελπίζω, κύριε Ξενόπουλε, να γίνει και διαζώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν το επιτρέπουν οι υγειονομικοί κανόνες, και θα τα λέμε και εκεί. Και εμείς και εγώ το ελπίζω. Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και δεσμεύομαι ότι σε κάθε πρόσκληση θα είμαι παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.